techmanx.gr, είμαι ο Δημήτρης Αμπράζης και μετά από αρκετό καιρό επιστρέφουμε πάλι στα reviews. Λίγο τα Χριστούγεννα, λίγο δεν υπήρχαν καινούργιες συσκευές, λίγο ότι τώρα ήρθαν οι καινούργιες παραλαβές. Όπως και να έχει, επιστρέφουμε και ερχόμαστε με το Huawei Mate 9. Πολυαναμενόμενη συσκευή, ό,τι καλύτερο θεωρητικά έχει βγάλει η Huawei μετά το Mate 9 Pro και το Porsche Design. Έρχεται στα 699 ευρώ στα καταστήματα και υπόσχεται πάρα πολύ καλές επιδόσεις και πολύ δυνατή κάμερα. Με αρκετές έτσι ωραίες λειτουργίουλες. Αξίζει όμως τόσα λεφτά, μπορεί να ανταγωνιστεί τις υπόλοιπες ναυαρχίδες. Πάμε να δούμε στο αναλυτικό review για να ανακαλύψουμε. Εδώ είναι λοιπόν η συσκευή, η Huawei Mate 9, έρχεται στα καταστήματα στις 699 ευρώ. Να το δούμε λιγάκι περιμετρικά, να πούμε τα χαρακτηριστικά του. Καταρχάς έχουμε μπροστά μια τεράστια οθόνη 5,9 ιντσών, η ανάλυσή της είναι 1080p. Αυτό σημαίνει πως έχουμε 373 ppi πυκνότητα σε εικονοστοιχεία. Την έχω πολύ χαμηλή φωτεινότητα, για να μην φαίνονται έτσι τα λευκά πολύ καμένα στην κάμερα. Είναι αρκετά φωτεινή οθόνη, δεν είχα πρόβλημα σε δυνατό φωτισμό κατά τον ήλιο για παράδειγμα. Το γυαλί μπροστά από την οθόνη είναι Gorilla Glass 3. Μπροστά έχουμε την καμερούλα εδώ πέρα, η οποία είναι 8 MP, τραβάει 1080p βίντεο, έχει διάφραγμα στο φακό f-stop 1,9 και είναι 26 χιλιοστά ο φακός, άρα είναι σχετικά ευρυγόνιος, αρκετά καλό. Στο πίσω μέρος έχουμε διπλή κάμερα, 20 MP ο ένας φακός, 12 MP ο άλλος, με διάφραγμα f-stop 2,2, έχει οπτικό σταθεροποιητή εικόνας. Αν δεν το βάλουμε στα 20 MP, το βάλουμε στα 12 MP, έχει 2x zoom, lossless, χωρίς να χάνει την ποιότητα δηλαδή. Στην ουσία είναι αυτό η διαφορά από τα 12 στα 20, οπότε στην ουσία είναι ψηφιακό, απλά ο αισθητήρας έχει περισσότερα MP, προεπιλογή έχει τα 12 λοιπόν. 27 mm φακός και στις δύο κάμερες, οπότε είναι σχετικά ευρυγόνιος και πάλι. Τα οπτικά είναι από τη Leica, που είναι θρηλυκή εταιρεία στο θέμα φωτογραφίας. Και έχουμε face detection, έχουμε laser autofocus εδώ πέρα, διπλό LED flash dual tone για έτσι πιο ρεαλιστικά αποτελέσματα. Από κάτω έχουμε σαρωτή δακτυλικών αποτυπωμάτων, ο οποίος είναι και πολύ γρήγορος, πάρα πολύ γρήγορος. Πολύ αποδοτικός και είναι και 360 μοιρών. Στο πλάι έχουμε power button, volume rocker, δεν έχουμε κάτι άλλο από εδώ. Εδώ είναι η πλαστική γραμμή για να μην έχουμε το antenna gate που είχαμε στο iPhone 4. Εδώ είναι θύρα υπερήθρων, jack για τα ακουστικά. Από εδώ έχουμε τη θύρα για την... είναι δίκαρτο το τηλέφωνο. Αν θυσιάσουμε τη μία κάρτα, τότε έχουμε θύρα microSD μέχρι 256 GB. Και στο κάτω μέρος έχουμε μικρόφωνο ακουστικό, δεν είναι στερεοφωνικός ήχος, είναι μονοφωνικός, και την θύρα micro USB. Στο εσωτερικό έχουμε high silicon Kirin 960, είναι οκταπύρινος με 4 πυρήνες Cortex A73 τους καινούριους στα 2,4 GHz και άλλους 4 χρονισμένους στα 1,8 GHz που είναι Cortex A53. Για γραφιά έχουμε τη Mali G71 MP8, που σημαίνει ότι είναι οκταπύρινη, είναι αρκετά δυνατή. 4 GB RAM, 64 GB αποθηκευτικό χώρο, έτσι, εσωτερικός αποθηκευτικός χώρος, 4.000 mAh μπαταρία και φυσικά τρέχουμε Android στην συσκευή. Θα το δούμε και εδώ, το οποίο είναι Android 7. Έχει Nougat τη συσκευή. Να δούμε και αυτό, που δεν το έχουμε ξαναδεί σε Nougat τη συσκευή. Οκ. Λοιπόν, τι άλλο. Α, η κάμερα τραβάει 4K βίντεο, φυσικά, ή 1080p βίντεο στα 30 ή 60 fps, αναλόγως τι θέλουμε. 60, δεν βρίσκω λόγο να πάει κάπου στα 30 από τη στιγμή που έχει 60. Είναι πιο ομαλή η κίνηση. Το λειτουργικό είναι η MIUI 5, η Motion UI δηλαδή 5, βασισμένο λοιπόν στο Android 7 Nougat. Ωραία. Λοιπόν,
όπως βλέπουμε ρολάρει πάρα πολύ καλά. Να πάμε λίγο στις ρυθμίσεις, να δούμε τι εξτραδάκια έχει. Έχουμε το OK Now, Use Your Voice λέει εδώ πέρα, OK Google βασικά, για να ξεκινάει εφαρμογές από την αναμονή. Έχουμε λειτουργίες με το fingerprint, θα δούμε στη συνέχεια. Εδώ είναι τα κλασικά του Android. Home style, πως θέλουμε να είναι έτσι η διάταξη. Και αν θέλουμε, έχουμε και το drawer που κάνει το κινητό τυπικό Android. Ναι, πρέπει να φορτώσει κιόλας. Με app drawer, όπως έχουμε συνηθίσει με αλφαβητική σειρά. Το οποίο είναι καλή φάση. Οκ, το αφήνω έτσι. Λοιπόν, παρακάτω. Πού είμαστε, εδώ. Οθόνη, ήχος και τα λοιπά, navigation key. Επιλέγουμε τη σειρά εδώ. Screen lock και password, smart assistance. Έχει έτσι κάποια gestures για έτσι να μας βοηθήσει. Floating dock, στην ουσία, επειδή είναι πολύ μεγάλη οθόνη, σου λέει, έχουμε αυτό εδώ πέρα και πατάς και σου βγάζει αυτά κάτω. Ok. One-handed UI, αυτό εδώ δηλαδή. Μικραίνει την οθόνη για να παίξουμε μπάλα με το ένα χέρι. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά σε άλλες συσκευές της Huawei γενικά. UpTwin είναι μια λειτουργία που έχουμε βρει και στις συσκευές της Xiaomi. Στην ουσία τα social media που μπορούν να έχουν παραπάνω από ένα λογαριασμό τα κάνει duplicate, δηλαδή τα διπλασιάζει, ώστε να έχουμε δύο εφαρμογές Facebook για κάθε λογαριασμό. Να μην χρειάζεται να κάνουμε logout και login και να παίρνουμε τις ειδοποιήσεις μας από όλους τους λογαριασμούς. Το ίδιο και στο WhatsApp και στο Viber, δεν το έχω περάσει, και στο Twitter κτλ. Είναι πολύ βολική αυτή η λειτουργία. Τι άλλο. Advanced settings. Έχει έτσι κάποιες ρυθμίσεις, simple mode, ώρα, security κτλ. Permissions για τις εφαρμογές μας, τι δικαιώματα θέλουμε να έχει. Και μπαταρία. Βλέπετε, 93 ώρες μένουν. Είναι ήδη, πόσο ώρα το έχω τόσο τέτοιο, 2 μέρες και 22 ώρες, δηλαδή σχεδόν 3 μέρες. Βέβαια δεν έχω βάλει SIM αυτή την περίοδο μέσα. Το είχαμε την SIM μου κανονικά και έχει πέσει το 67%. Λοιπόν, εντάξει, δεν είχα και την άπειρη χρήση, έτσι, σε αυτές τις 2,5 μέρες. Τράβηξα φωτογραφίες, τράβηξα βίντεο, έκανα surfing, είδα λίγο YouTube κτλ. Μέχρι εκεί. Και έχει Ultra Power Saving που μόνο συγκεκριμένες εφαρμογές που δεν τρώνε πολύ μπαταρία μπορούν να ανοίξουν και να χρησιμοποιούνται από τη συσκευή. Τις υπόλοιπες τις απενεργοποιεί. Λοιπόν, και μια και λέμε για μπαταρία, θα το αναλύσουμε πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Έχει και ένα συστηματάκι το οποίο κάνει μια συντήρηση στην συσκευή, το οποίο επιτρέπει στην ουσία το να παραμένει η συσκευή φρέσκια. Δηλαδή μετά από 6 μήνες χρήσης δεν έχουμε μείωση στην απόδοση, δεν έχουμε lag, ώστε να πρέπει να κάνουμε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων. Πολύ καλή φάση. Προφανώς δεν το έχω τόσο καιρό για να το τσεκάρω μετά από 6 μήνες πώς θα είναι. Δεν έχει κυκλοφορήσει 6 μήνες η συσκευή. Αλλά σύμφωνα με την Huawei δουλεύει και δουλεύει αρκετά καλά. Σχετικά με την μπαταρία, σου βγάζει συνέχεια ειδοποιήσεις πάνω ότι ξέρεις τι, αυτή η εφαρμογή τρώει λίγο παραπάνω μπαταρία από όσο θα έπρεπε να την κλείσω. Και επιλέγεις αν θες να την κλείσεις ή όχι. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι έχει πάρα πολύ καλή αυτονομία, το οποίο φάνηκε και στα benchmarks. Που είναι τώρα gallery. Αλφαβητική τα έχει. Gallery. Στο οποίο PC Mark για παράδειγμα έβγαλε 9 ώρες και 42 λεπτά με την συσκευή ανοιχτή. Συσκευή ανοιχτή να κάνει browsing, να ανοίγει φωτογραφίες, να ανοίγει έτσι διάφορα πραγματάκια. Πάρα πολύ δυνατό σκορ, από τα πιο δυνατά που έχουμε δει γενικότερα. Το λειτουργικό είναι γρήγορο, ελαφρύ, άψογη κύληση. Γενικά δεν έχει, είναι λαγκάρι στο τέλος, πάρα πολύ δυνατή συσκευή. Πάμε λοιπόν να δούμε λιγάκι την οθόνη. Έχουμε περάσει βιντεάκια. Ποιο να βάλουμε, ας βάλουμε αυτό, δεν έχω ιδέα ποιο είναι γιατί δεν έχει Transformers το καινούριο. Να κλείσω τον ήχο για να μην έχουμε και θέματα με το YouTube για κατεβάσουν το βίντεο. Ούτως ή άλλως θα δούμε τον ήχο μετά. Η οθόνη
Είναι πάρα πάρα πολύ καλή. Παρότι είναι μόνο 1080p, αν δεν θέλουμε VR, για παράδειγμα, δεν υπάρχει και λόγος να έχουμε 2K οθόνη. Είναι υπεραρκετή, 379, είπαμε, PPI είναι πάρα πάρα πολύ καλά. Δεν παίζει να δείτε κοινοποίηση, είναι πολύ sharp εικόνα. Τα χρώματα είναι πολύ ρεαλιστικά. Γενικά έχει πολύ έτσι ωραία οθόνη, πολύ βαθιά μαύρα. Μένα προσωπικά με έχει βολέψει πάρα 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 πολύ. Ούτως ή άλλως η οθόνη είναι IPS LCD, οπότε έχουμε και πολύ καλές γωνίες θέασης. Συγγνώμη. Τα χρώματα είναι πολύ πολύ ρεαλιστικά και είναι μια χαρά. Να δούμε και κάτι άλλο έτσι πιο φωτεινό. Να βάλω... τι να βάλω... αυτό εδώ. Το οποίο είναι 4K το βίντεο, έτσι. Προφανώς και παίζει κανονικά 4K. Πάρα πάρα πολύ ωραία οθόνη. Πολύ ωραία χρώματα, πολύ ζωντανή. Ό,τι παρουσιάζει φαίνεται πως θα ξεπηδήξει από την οθόνη και θα έρθει μπροστά μας. Και προσωπικά αυτά που βλέπω εδώ πέρα δεν θα ήθελα να βγουν από την οθόνη. Πάρα πάρα πολύ καλή οθόνη, πάρα πολύ καλή δουλειά από τη Huawei. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε να δούμε λιγάκι το θέμα ήχος. Εδώ. Δεν θέλω να παίξω κάποια από τα βιντεάκια να δούμε τον ήχο από εκεί, γιατί γενικά θα έχουμε έτσι ψιλοθεματάκια στο YouTube. Θα μπλοκάρει το βίντεο. Βλέπετε, δεν είναι στυλοφωνικά τα ηχεία. Εδώ είναι το μικρόφωνο, εδώ είναι το ηχείο. Πρέπει να χαμηλώσω φωτεινότητα. Πολύ ωραίος ήχος, πολύ δυνατός. Πραγματικά είχα καιρό να δώσω συσκευή με τόσο δυνατό ήχο. Πολύ καθαρές ψηλές. Και να δούμε εδώ πέρα που έχει και μπασάκι. Μια χαρά. Αυτό είναι και δικό μου το λαλά. Είναι ένα project που δουλεύω τώρα σε αυτό. Πάρα πολύ ωραίος ήχος. Πάρα πάρα πολύ ωραίος ήχος. Πολύ δυνατός και πάρα πάρα πολύ καθαρός. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ πολύ καλή φάση. Δεν το περίμενα όταν το προσήλαν, γιατί εντάξει, okay, η Huawei έχει καλό ήχο, αλλά αυτό ίσως είναι το καλύτερο Huawei ηχητικά που έχω πιάσει στα χέρια μου και είναι πολύ θετικό αυτό. Φυσικά με ακουστικά, το όλο θέμα, αν είναι και καλά τα ακουστικά, και το ξέρετε, αυτά που έχει μέσα συσκευή είναι και αυτά πάρα πάρα πολύ καλά. Μπορείτε φυσικά να χρησιμοποιήσετε και περισσότερο, γιατί έχουμε 3,5 χιλιοστά jack. Ωραία λοιπόν, οθόνη και ήχος πάρα 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 πολύ καλά. Να δούμε τι λέει τώρα από κάμερα. Έχουμε ακούσει πάρα πάρα πολλά για την κάμερα και μιας και μπήκαμε τώρα στην κάμερα, ο ένας αισθητήρας είναι ασπρόμαυρος, ο 12άρης, ο 20άρης είναι έγχρωμος και εδώ θέλουμε λίγο φωτεινότητα ακόμα. Εδώ είμαστε καλά νομίζω, όχι πολύ είναι. Λοιπόν, ωραία. Και έχει πάρα πάρα πολύ καλή απόδοση γενικά. Είναι γρήγορη. Να έρθει ο μύτου εδώ πέρα. Πολύ γρήγορη η κάμερα. Να δούμε τι επιλογές έχουμε. Έχουμε βασικά τις τυπικές επιλογές της Huawei Resolution. Στα 12 MP παραμένει 4 τρίτα. Θα μπορούσε να έχει μια επιλογή 16 MP στα 16, αν το προτιμώ εγώ. Το έχω αφήσει βέβαια στα 4 τρίτα από τις σπάνιες φορές. Γιατί αλλιώς πηγαίνει στα 9 MP. Έχουμε τα γνωστά να κάνει object tracking, να κάνει κάποιο τα χαμόγελα, mute, να μην ακούγεται ο ήχος, να φαίνεται το grid, το πλαίσιο αυτό, το grid τέλος πάντων της κάμερας, audio control, δίνει κάποιες επιλογές, ένα εικονίδιο για να ελέγχουμε τον ήχο.
Ωραία πράγματα. Και από εδώ είναι ωραίες λειτουργίες. Φώτο, μονόχρωμο, δηλαδή ασπρόμαυρο, beauty, video, HDR, beauty video. Έχει λοιπόν beauty φίλτρα και στο βίντεο. Πανοραμική, night shot, light painting. Ζωγραφίζουμε, το έχουμε δει πολλές φορές στις συσκευές της Huawei. Timelapse, slow motion, watermark, σημείωση πάνω στη φωτογραφία, έτσι, ηχητική. Και scanning σε έγγραφα. Είναι πολύ καλή φάση, άμα δεν έχουμε scanner, το χρησιμοποιούμε αυτό και παίζει πολύ ωραία μπαλίτσα. Και εδώ πέρα μπορούμε να κατεβάσουμε κάποια έξτρα. Αλλά okay. Εδώ λοιπόν, το κάνει πιο ευρυγόνιο. Δηλαδή, αν έρθει εδώ πέρα ο μύτου, είναι wide aperture, δηλαδή ανοίγει το διάφραγμα full, δεν το κάνει πιο ευρυγόνιο, βλακιά είπα, ανοίγει το διάφραγμα και μπορούμε εκ των υστέρων να επιλέξουμε εμείς πού θέλουμε να εστιάσει. Δηλαδή, πατάμε το κουμπάκι εδώ πέρα πάνω και λέμε θέλω να εστιάσεις εδώ. Θέλω να εστιάσεις εδώ. Και το κατά δύναμη εστιάζει. Δηλαδή αυτή είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Αλλά φροντίζει ώστε μετά την φωτογραφία να μπορούμε να τσεκάρουμε τι παίζει με την εστίαση. Η ποιότητα όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ καλή. Πολύ καλή κάμερα. Να δούμε μερικά δείγματα της κάμερας. Είναι εξαιρετική η κάμερα. Από τις πολύ ωραίες κάμερες που έχουμε δει τελευταία. Με αρκετή λεπτομέρεια. Εδώ το ασπρόμαυρο δεν υπάρχει. Πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο. Δηλαδή και εφαρμογή να βάλετε που να κάνει επεξεργασία εκ των υστέρων. Δεν υπάρχει το ασπρόμαυρο του. Είναι φοβερές φωτογραφίες οι ασπρόμαυρες. Και έχουν και πάρα πολύ καλή ποιότητα. Αν θα έχετε δει λίγο πιο καλλιτεχνικό αίμα στις φλέβες σας, είναι ότι πρέπει. Τα χρώματα παρόλα αυτά και στις έγχρωμες είναι πάρα πολύ ωραία. Νομίζω τώρα θέλει λίγο κι άλλο χαμήλωμα, γιατί όπως το βλέπω στην οθόνη της κάμερας εδώ τα σπρίζει λιγάκι. Πάρα πολύ καλή ποιότητα, εξαιρετική κάμερα, από τις καλύτερες που έχουμε δει γενικότερα ever. Φοβερή ποιότητα. Γενικά νομίζω αυτό είναι το P9, το Blue. Θα έρθει και αυτό με το review. Δεν έχει πολλές διαφορές, αλλά έχει 4GB RAM, οπότε θα δούμε λίγο διαφορετικές επιδόσεις. Γενικότερα λοιπόν η κάμερα εδώ πέρα έχει πολύ μεγαλύτερη βελτίωση από το απλό P9 και το P9 Plus και είναι εξαιρετική. Να δούμε και το βίντεο λιγάκι. Εδώ έχουμε 4K βίντεο. Ναι, όπως το κράτα έκλεινα το μικρόφωνο. Πάρα πολύ καλή ποιότητα. Και στα κοντινά σε έτσι, πιο μάκρο λήψεις. Πάρα πολύ καλά. Και η εμπρόστια. Είπε τραβά 1080p βίντεο. Huawei Mate 9, εδώ πέρα είναι λοιπόν η... Πολύ καλό στον ήχο. Κάμερα, 1080p βίντεο. Πάρα πολύ καλή ποιότητα, γρήγορη φωτομέτρηση. Και έχει πολύ καλή λεπτομέρεια. Και μπροστινή λοιπόν, οπότε για selfie βίντεο 1080p είναι ό,τι πρέπει. Να συνεχίσουμε και να δούμε τι παίζει από επιδόσεις. Ας βάλουμε αυτό να παίξουμε λίγο, γιατί οι βαριές εφαρμογές συνήθως ήτιστε να είναι παιχνίδια. Έκανε κάποια update, κάνει extract κάποια αρχεία. Δεν θα πάρει πολύ, τους άλλους συσκευή είναι πάρα πολύ γρήγορη. Ελπίζω δηλαδή, γιατί modern combat είναι αυτό. Οκ. Είμαι 30. Έλα, mail είμαι. Λοιπόν, φόρτο σχετικά γρήγορα και έκανε για extract τα files μετά το update. Οκ. Πάρα πολύ καλό. Βέβαια είναι βίντεο εκεί πέρα. Τέλεια. Τέλεια, πάρα πολύ καλά.
Ούτε frame drops ούτε τίποτα. Λογικό, η G71 είναι πάρα πολύ δυνατή κάρτα GPU. Οπότε θα έχουμε το παραμικρό θέμα σε οποιοδήποτε παιχνίδι. Και αυτό το, έτσι, το επιβεβαιώνουν και τα benchmarks. Έχω κρατήσει screenshot από τα πάντα. Λοιπόν, έχουμε PC Mark, έτσι, για να δούμε γενικότερα τις επιδόσεις. 6.500 το score. Σημαίνει ότι είναι πολύ πολύ δυνατή συσκευή σε χρήσεις όπως browsing, φωτογραφίες κτλ. 9.42 λεπτά, το είδαμε και στην αρχή αυτό για την μπαταρία, πάρα πάρα πολύ καλά. 2.814 στο Basemark το OS2. 44.241 στο Basemark X. Είναι για τα γραφικά, πάρα πάρα πολύ δυνατό. 143.000 και κάτι ψηλά στο AnTuTu, επίσης πάρα πάρα πολύ δυνατό. Και εδώ έχουμε, εδώ είναι λίγο οξύμορο το θέμα, γιατί το Unlimited δεν ξέρω κατά πόσο συνεργάζεται ή κατά πόσο έχουν ενημερώσει το software στο 3D Mark για τον λόγο επεξεργαστή και την κάρτα γραφικών, για το chipset γενικότερα. Ενώ έχουμε 27.000-28.000 στο iStorm το Unlimited, που είναι το βαρύ τεστ με όλα ανοιχτά κτλ. Στα υπόλοιπα το έχει, λίγο πιο, το έχει 13.000 και 13 στο iStorm, 13, ναι, κοντά στο Extreme. Παρ' όλα αυτά στο Slingshot έχει 2.671 που είναι πολύ δυνατό σκοράκι. Γενικότερα θα εμπιστευτώ το Unlimited που τα έχει όλα ανοιχτά και τίποτα δεν κόβει, που σημαίνει ότι είναι πάρα πάρα πολύ δυνατό σκορ. Και θα περιμένω να δω και με κάποιο update ενδεχομένως του 3D Mark πώς θα τα πάει. Και εδώ 6.069 στο Geekbench, στο Multicore, και στο Single Core 1918, πάρα 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 πολύ δυνατά σκοράκια. Αυτή ήταν λοιπόν η συσκευή. Τα έχουμε δει πάνω κάτω όλα. Είναι μια πολύ όμορφη συσκευή. Εμένα προσωπικά τουλάχιστον αισθητικά μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Είναι πολύ έτσι ικανοποιητική στην αισθητικά στην όψη. Οπότε ναι. Εδώ θα το γυρίσω και στο autofocus. Πάρα πάρα πολύ δυνατή, φοβερή οθόνη, μ' αρέσει πολύ η οθόνη της, παρότι είναι 1080p. Πλέον αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι τα 2K είναι μόνο αν θέλουμε VR στο κινητό μας. Αν δεν θέλουμε χρήση σε virtual reality, δεν υπάρχει λόγος πραγματικά, και η παραπάνω μπαταρία μειώνει τις επιδόσεις σε γραφικά κτλ. Αυτή η οθόνη είναι απλά εκπληκτική. Και από πίσω έχει και τη Σαντορίνη, αν δεν κάνω λάθος. Το έχει δείξει και στην παρουσίαση. Γενικά έχει και το βιντεάκι μέσα, κάτι από Ελλάδα. Το βιντεάκι που είχε μέσα. Αλλά επειδή είναι copyrighted, φαντάζομαι, δεν το ρεψοκινδυνεύω. Πάρα πολύ να δισκευεί. Φοβερή κάμερα, εκπληκτική κάμερα. Το ασπρόμαυρο πραγματικά τρελαίνει, είναι φοβερό, και οι λειτουργίες που έχει είναι πάρα πολλές. Αυτό που νομίζω ξέχασα στο manual, το ISO πάει μέχρι 3200, που είναι φοβερό. Και επίσης έχουμε επιλογές για την εστίαση που θέλουμε να είναι. Έχουμε επιλογές για το διάφραγμα, έκθεση. Και νομίζω φτάνει και μέχρι από 1,9 που είναι το διάφραγμα της πίσω κάμερας. Νομίζω φτάνει μέχρι 18 το f-stop, που είναι άριστα. Είναι άριστα. Sorry, f2,2, f1,9 της μπροστινής. Πάρα 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 πολύ καλή κάμερα. Και οι επιδόσεις είναι πραγματικά άριστες. Είναι αυτό που έχουν όλες οι συσκευές αυτή την περίοδο. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο θα σταθεί απέναντι στις νέες συσκευές, το G6, το Galaxy S8 κτλ. Ενδεχομένως να ανακοινώσει κάτι ξανά η εταιρεία εκεί κοντά. Αλλά στην παρούσα φάση παραμένει μια πάρα πάρα πολύ δυνατή συσκευή, που σίγουρα με αυτές τις επιδόσεις μια τριετία θα την αντέξει. Ας πούμε 2 χρόνια με τα update να τα πάρει όλα κτλ. Για τριετία δεν ξέρω αν θα δώσει update, αλλά και πάλι okay. Πάρα πάρα πολύ δυνατή συσκευή, οπότε πάμε να κάνουμε το κλείσιμο. Είδαμε λοιπόν το Huawei Mate 9 και είναι μια πάρα 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 πολύ καλή συσκευή. Έχει μια εξαιρετική οθόνη που, παρότι είναι 1080p μόνο, αν δεν θέλετε VR τότε είναι μια χαρά. Οι επιδόσεις είναι πάρα πάρα πολύ καλές.
Η κάμερα είναι εξαιρετικότατη. Θα βρείτε τα αναλυτικά δείγματα στο review που βρίσκεται στην περιγραφή κάτω το link για το site. Να πούμε μόνο ότι έχω προσπαθήσει πολλές φορές να ανεβάσω τα βίντεο, τα 4K στο YouTube και δεν τα δέχεται, οπότε θα είναι downscale σε 1080p. Παρ' όλα αυτά μπορείτε να πάρετε μια γεύση από την ποιότητα. Δεν αλλάζει ποιότητα, μόνο το μέγεθος της εικόνας. Είναι πάρα πολύ καλή. Η αυτονομία είναι άριστη, εξαιρετική. Επιδόσεις πάρα πολύ δυνατές, ο ήχος πάρα πολύ καλός. Γενικά είναι μια συσκευή στο σύνολό της πολύ ωραία και πολύ καλή. Αλαγκάριστη τελείως. Δεν έχω βρει κάτι που δεν μου αρέσει πραγματικά στη συσκευή. Μπορεί να ανταγωνιστεί τις υπόλοιπες ναυαρχίδες. Άνετα. Ίδιες επιδόσεις πάνω κάτω έχει. Μια πάρα πολύ καλή κάμερα, μια πολύ καλή οθόνη. Θα θέλαμε ένα 2K, είναι στην προέκδοση. Αλλά δεν μας χαλάει πραγματικά, γιατί το VR είναι καλή φάση, αλλά... εντάξει, παίξουμε μία ώρα, δύο ώρες. Αν είστε fan του VR όπως και να έχει, στο κινητό, έτσι δεν μιλάμε για Oculus ή για HTC Vive, τότε μην πάτε σε αυτή τη συσκευή. Αν δεν έχετε VR ή δεν σε ενδιαφέρει και τόσο, είναι μια χαρά συσκευή. Βέβαια, σε αυτή την τιμή περιμένουμε τις επόμενες ναυαρχίδες που ενδέχεται να έχουν άλλα χαρακτηριστικά και να είναι πιο δυνατές ακόμα. Παρ' όλα αυτά, η Huawei έχει δείξει ότι κάνει αναβαθμίσεις και στα αρκετά παλαιότερα μοντέλα, οπότε θα σας βγάλει αρκετό καιρό. Είναι το τι θέλει ο καθένας. Σίγουρα είναι μια συσκευή αρκετά προβλημάτιστη, οπότε δεν έχω κάτι άλλο να πω βασικά. Αυτά λοιπόν από εμάς, αν σας άρεσε το βίντεο ρίξτε ένα thumbs up, subscribe αν δεν έχετε κάνει ήδη, share για να βοηθήσετε το κανάλι αν φυσικά το θέλετε και τα link και τα social media είναι στην περιγραφή. Αυτά λοιπόν από μένα, να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά και τα λέμε...